Διονύση μου, αποκάλυψε τις μύχιες σκέψεις σου. Όχι, με έχετε παρεξηγήσει απόλυτα. Πάντα. Πάντα. Λοιπόν, στο προηγούμενο απλά και μόνο ένα σχόλιο. Εγώ πιστεύω στην ιστορία ότι όντως θα μείνει. Απλά και μόνο εκείνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι να το αντιληφθούμε ως εργαλείο. Ένα άλλο εργαλείο. Μόνο έτσι. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι φτιαχτά. Είναι φτιαχτά από την επιστήμη που μας είπατε. Και αυτό είναι το κακό. Ότι χρησιμοποιείται επιστήμη σε πολλά πράγματα, καλή επιστήμη, τεκμηριωμένη επιστήμη, για να κάνουμε κακά πράγματα. Εγώ αυτό παίρνω. Όχι πάντα, καμία αντίρρηση. Αλλά στην ιατρική αυτή η ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει, η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική... Το δεξί βέλος. Το δεξί βέλος, αλλά δεν... Και προηγουμένως δεν δουλεύει. Κάτι κολλάει. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαιτερότητα στην ιατρική και ευχαριστώ πολύ που δεν το ήξερα ότι θα είχατε αυτή τη διαφάνεια για τον ορισμό του marketing. Mm-hmm. Και τον ορισμό του marketing εγώ τον πήρα, γιατί δεν είμαι μαρκετίστας, δεν ξέρω την όλη επιστήμη, την πήρα από την Wikipedia. Από τη σωστή πηγή. American Marketing Association. Ναι. Ακριβώς, ότι ήταν της American, αυτό ήταν που με έκανε να τη χρησιμοποιήσω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μου στρώσατε τον δρόμο με ροδοπέταλα, γιατί ήδη βάλατε ελληνικά τη λεξούλα clients, την οποία εγώ δεν τολμούσα να τη χρησιμοποιήσω τόσο εύκολα και γι' αυτό την άφησα στα αγγλικά αυτή τη διαφάνεια. Μπήκε λοιπόν η ιστορία του πελάτη, έτσι, στην ιατρική, γι' αυτό το λέω την ιδιαιτερότητα. Στην ιατρική, εμείς οι γιατροί και κάποιοι ρομαντικοί, έτσι, που αναπολούμε το παρελθόν, η παραδοσιακή σχέση του γιατρού με τον ασθενή, στην αγγλική γλώσσα το relationship, καθοριζόταν από τις ισχυρές προσωπικές απόψεις του γιατρού, ο Θεός και ο γιατρός, και από την άλλη μεριά, ο ασθενής, ο οποίος είχε πάει τη βόλτα του σε άλλους γιατρούς, είχε από την οικογένειά του εμπειρίες, είχε προσωπικές εμπειρίες, είχε τους φίλους του στο καφενείο, την ιατρική του καφενέ, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και αν ήμουν εγώ εκείνο και ξέρεις εγώ όταν με τσούζει κάνω αυτό και μου περνάει. Αυτή η ωραία παραδοσιακή σχέση σε αυτή την ιστορία, η οποία έρχεται εξελισσόμενη, έρχεται να μπει η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική, με τις αξίες της, τις συγκεκριμένες, που λέει ότι τελικά τι είναι η ευσυνείδητη, σαφής και συνετή χρήση της καλύτερης σύγχρονης τεκμηρίωσης. Αυτό που μας παρουσίασε προηγουμένως ο κύριος Αλιβιζάτος και τη μεγάλη αντίθεση με την ιστορία αυτών που προωθούσαν τη στρατηγική, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες στρατηγικές προώθησης για το μάρκετινγκ της εταιρείας η οποία ήθελε να πουλήσει και να κερδίσει. Άρα λοιπόν η διαφοροποίηση σε αυτή τη σχέση έρχεται από τη μεριά του γιατρού ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει την καλύτερη σύγχρονη τεκμηρίωση για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη φροντίδα συγκεκριμένων ασθενών. Και βέβαια, εδώ παίζουν ρόλο και οι προσωπικές αξίες του αρρώστου, αξίες να τις διαφοροποιήσουμε από εκείνο το οποίο θα του δημιουργήσουμε σαν ανάγκη. Είχε δίκιο ο κύριος Οπηλίδης προηγουμένως. Η δημιουργία των αναγκών, το να μου δημιουργήσει κάποιος άλλος την ανάγκη, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα φασιστικό. Έχω προσωπικές αξίες, τις οποίες έχω κάνει μια διαδρομή ολόκληρη και τις έχω φτιάξει. Και αυτές οι αξίες είναι εκείνες οι οποίες ενσωματώνονται μέσα στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνω για να δώσω τη διαφοροποίηση της ιατρικής. Στον 21ο αιώνα όμως τι αλλάζει. Έχουν αλλάξει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει αλλάξει πρώτα απ' όλα, υιοθετήσαμε τους όρους που μας επέβαλαν άλλες επιστήμες, εκείνες του μάρκετινγκ. Άρα λοιπόν, οι λέξεις γιατρός και ασθενής
Μας το είπε προηγουμένως, κυρία Μπουτσούκου. Μας το είπε. Έτσι, έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις πάροχος, provider, υπηρεσιών υγείας, τι ωραία λέξη. Και κατευθείαν ο ασθενής έχει γίνει client ή consumer. Είναι ο καταναλωτής υπηρεσιών υγείας. Με αυτή την σχέση έχουμε καθορίσει και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που αλλάξανε. Φτάσαμε δηλαδή να αποδυναμώσουμε τη σχέση, relationship, και την οδηγήσουμε σε συνάντηση, encounter. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι φευγάτο, φευγαλαίο, περιστασιακό, καμία μονιμότητα. Είναι ότι μου έκατσε η βιτρίνα που μου έκανε κλικ αυτή η ιστορία. Ένσταση. Το marketing... Έχω το δικό μου, αλλά δεν δουλεύει. Το marketing προωθεί και ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να φύγεις από το encounter και να πας στο relationship. Μακάρι. Σε εκείνο το οποίο βιώνουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή, νομίζω πως ναι, δεν αυτό έχει είναι καμία άλλο, σχέση. Η πρακτική. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο επί θέλω της ουσίας, η αρχή του marketing Μακάρι. Είναι το αντίθετο. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά σε νομικό επίπεδο που μας νοιάζουν και αυτά τα πράγματα, όταν μετατρέπουμε την έννοια σχέση ιατρού-ασθενούς σε κάτι άλλο, πλέον νομικά αντιμετωπίζεται ως συνεταιρισμός. Με ό,τι συνεπάγεται στο δίκαιο, η διαφοροποίηση του τρόπου που συνεταιρίζεται κανείς. Άρα λοιπόν έχει το οποιοδήποτε νταραβέρι. Άρα λοιπόν σήμερα και στη φάση του γιατρού υπάρχει το marketing, το πώς θα προβάλλει τον εαυτό του, τις υπηρεσίες του στον καταναλωτή υπηρεσιών υγείας, τον άρρωστο, και έρχεται από πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα που προηγουμένως έρχεται και η βιομηχανία. Και ας δούμε λιγάκι τι γίνεται στον κόσμο. Να πάρουμε τα φάρμακα πρώτα απ' όλα. Στην ιατρική βιομηχανία, τη φαρμακευτική. Η περίφημη έννοια του direct to consumer advertising. Στα φάρμακα. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει τόσο έντονο. Τώρα βλέπετε σιγά σιγά και βγαίνουν κάτι διαφημίσεις, οι οποίες λένε για τον πόνο, για τούτο, για τ' άλλο, έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ, όλοι σας, το πιο πιθανό από όλα, έχετε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε και ένα τμήμα που έχει ένα σωρό φάρμακα. Φάρμακα. Και φυτικής προέλευσης, αλλά και φάρμακα. Και φάρμακα τα οποία μπορούν να είναι δυνητικά επικίνδυνα. Όπως είναι όλων των ειδών τα αντιφλημονώδη, παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες χώρες στις οποίες είναι νόμιμη η άμεση διαφήμιση προς το κοινό. Να χρησιμοποιήσεις δηλαδή την εφημερίδα, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, το οτιδήποτε άλλο, για να διαφημίσεις ένα φάρμακο. Το FDA χαλάρωσε τους σχετικούς κανονισμούς που υπήρχαν από το 1997 ήδη. Το άλλο δεδομένο, το οποίο είναι αυτό το περίεργο και το παράξενο με τη μεγάλη αυτή χώρα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, είναι ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των γιατρών, φτάνει μέχρι και το 75%, αλλά και των αρρώστων, το 71%, αμφιβάλλουν τελικά αν έχει την οποιαδήποτε θετική αξία αυτή η διαδικασία της άμεσης προς το κοινό διαφήμισης των φαρμάκων. Και αυτή τη δεδομένη στιγμή, οι μεγάλες εταιρείες, οι έξυπνες εταιρείες, εκείνο το οποίο κάνουν είναι, κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που δεν απαιτείται από το FDA, αρκετές φορές δεν προχωρούν σε αυτή την άμεση διαφήμιση πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την κυκλοφορία του φαρμάκου. Θα μου πείτε, βάλανε μυαλό από τη στιγμή που η Merck Sapendon κόντεψε να κλείσει από τις αγωγές που έφαγε μέσα στον πρώτο χρόνο από την ιστορία του συγκεκριμένου φαρμάκου, ίσως έπαιξε και αυτό το πράγμα ρόλο. Τι γίνεται με την ακόμα χειρότερη ιστορία, με τα devices, τις συσκευές, και βάζοντας τη λέξη συσκευή, είναι οτιδήποτε είναι μη φάρμακο. Και εδώ πέρα είναι μια πολύ μεγάλη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και τα inhalers είναι συσκευές, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει στο φάρμακο και στην ομοθεσία του φαρμάκου. Σε αυτή την ιστορία, λοιπόν, είναι λίγο ακόμα πιο περίεργα τα πράγματα. Για την άδεια προώθηση στην αγορά δεν απαιτείται η διεξαγωγή οποιασδήποτε κλινικής δοκιμής.
Απλά και μόνο διαφοροποιείται η ιστορία σε τρεις κατηγορίες. Ανάλογα με το τι ισχυρίζεται για αυτό το πράγμα. Και μόνο τελικά στο 1% των εγκεκριμένων από το FDA συσκευών γίνεται λεπτομερής ανασκόπηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και μόνο από μελέτες παρατήρησης. Και σε αντίθεση με τις διαφημίσεις των φαρμάκων, όπου εκεί απαιτείται από το FDA τουλάχιστον να έχουν καταθέσει το σχετικό φάκελο στην αγορά, για τα devices δεν απαιτείται η προέγκριση του FDA. Και βέβαια μέχρι τώρα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα συσκευών τα οποία αποσύρθηκαν λόγω ανεπάρκειας ή και πρόκλησης βλαβών. Άρα λοιπόν έχουμε αυτήν την διαδικασία της διαφήμισης, της προώθησης πραγμάτων που δεν έχει καμία σχέση με την ηθική και με την τιμιότητα αλλά και με αυτό που ονομάζουμε τεκμηρίωση της αξίας. Παραδείγματα, έτσι, μια συνέντευξη με τον Μοντή είχε γίνει κάποια στιγμή όπου ο καημένος είχε χαρακτηρίσει τον τρόπο της εισαγωγής και της διαφήμισης της ρομποτικής χειρουργικής σαν «the black mark in urology». Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα με τόσο βίαιο τρόπο. Ήταν η πρώτη φορά που βιάστηκε η συνείδηση των γιατρών, των ουρολόγων, με τόσο βίαιο τρόπο. Από ένα καταπληκτικό πράγμα. Έχουν συνδέσει τον τρόπο που αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα με την αντίθεσή μου στη ρομποτική χειρουργική. Όχι. Δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος που έγινε για αυτό το πράγμα και έχω τις ενστάσεις μου σε άλλα πράγματα. Έχω τις ενστάσεις μου στην εκπαίδευση. Δεν μίλησα προηγουμένως γιατί δεν ήταν αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι το μάρκετινγκ στην ουρολογία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν η ιστορία του πώς μπήκε στο χώρο μας. Και βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι που υποφέρουν. Σε αντίστοιχη ιστορία πάλι στον καρκίνο του προστάτη, η περίφημη ιστορία του Cyberknife. Το ξέρετε ότι σε αυτόν τον τόπο έχει περάσει στο Κεσί, παρακαλώ, και νομοθετικά είναι κατοχυρωμένο, αντί να είναι στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, έχει περάσει η αμοιβή ως Cyberknife. Και αν γράψει ο ακτινοθεραπευτής στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, δεν αποζημιώνεται. Δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί brand name για να κοστολογηθεί η ιατρική πράξη. Και πολύ ψηλά. Και πάρα πολύ ψηλά και όχι λίγο. Αλλά το θέμα δεν είναι πάλι αυτό το τι έγινε μόνο στην Ελλάδα. Πάλι αντίστοιχα, αν πάει κανείς στο site της Accuray Corporation που έχει βγάλει το CyberKnife, το μηχάνημα δηλαδή που κάνει στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, θα δει μια σειρά από ισχυρισμούς και βγήκανε βέβαια στα επίσημα. Παράκληση για τα κινητά, σας παρακαλώ, στη δόνηση. Και βγήκανε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι από το χώρο των ακτινοθεραπευτών και είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε. Μας λέτε πράγματα και ισχυρίζεστε ότι τα κάνετε καλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχετε κάνει και καμιά κλινική δοκιμή για να το αποδείξετε μέχρι τώρα. Ξαναέβαλα, ήξερα ότι ο Γεράσιμος θα έχει την διαφάνεια αυτή. Αλλά ήταν τόσο όμορφο αυτό το άρθρο, γιατί διαπραγματευόταν ακριβώς αυτή την ιστορία του φόβου. Το φόβο να είναι κανείς αυτό που είναι. Και εκεί είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο που οι διαφημιστές, οι μαρκετίστες θα επενδύσουν για να συμβουλεύσουν τον πελάτη τους για το πώς τους υπόλοιπους πελάτες. Και θα θυμηθώ εκείνη την ιστορία. Πελάτες μου, μακαρίτη τον Μπέκο. Λοιπόν, με αυτή την νοοτροπία, πελάτες μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τον γιατρό. Είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή άσκηση της ιατρικής. Και είμαι, ανήκω σε εκείνη την κατηγορία που θέλω να αμείβομαι για τη δουλειά μου. Αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες ηθικής που δεν μπορεί κανείς να τους κάνει θυσία σε αυτό το βωμό τελικά της αναζήτησης και της ό,τι θέλετε. Από το δαφνόκλαρα να είναι αυτό το πράγμα μέχρι πακέτα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν τα είπε ο Γεράσιμος προηγουμένως αυτό το πράγμα ότι η απάντησή μας όμως, ουσιαστικά, η απάντηση ποια είναι των γιατρών. Ότι η ιατρική θα πρέπει να έχει την υπευθυνότητα όχι να πηγαίνει με το ρυθμό που κάποιοι άλλοι τους βαράνε σε αυτή την ιστορία, αλλά ότι θα πρέπει να προωθεί την άποψη ότι η επιστημονική απόδειξη είναι εκείνη η οποία
θα φτιάξει την επιστημονική άποψη και γνώμη. Και βέβαια, για όσους ενδιαφέρονται, την έβαλα τη διαφάνεια αυτή για να την έχετε στο αρχείο σας, αν τη χρειαστείτε, υπάρχουν οι τρόποι να αξιολογήσει κανείς και τις καινούργιες τεχνικές και τα καινούργια devices και οτιδήποτε άλλο, όπως υπάρχουν οι τεχνικές για να αξιολογήσει και τα clinical trials τα οποία έχουν γίνει για τα καινούργια φάρμακα και που μας υπόσχονται τα πάντα και τον ουρανό μαζί με αυτή και τα αστέρια του. Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θέλω να σας φάω πάρα πολύ χρόνο. Δείτε το τι κάνει η ιατρική βιομηχανία για να παρουσιάσει τα θετικά ευρήματα. Χρειάζεται δημοσιεύσεις. Αυτές είναι αποσπάσματα από δηλώσεις τελεχών των εταιριών. Ότι χρειαζόμαστε καλές δημοσιεύσεις σε καλά περιοδικά με πολύ ψηλό impact factor για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη θετική προώθηση για αυτή την ιστορία. Αλλά υπάρχουν και οι αρνητικές. Αρνητικοί τρόποι προώθησης. Πάλι μέσα από την επιστήμη του marketing. Τη σεβαστή επιστήμη του marketing. Που λέει, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα αρνητικά στοιχεία, θα δούμε το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία έχουν μαζευτεί για κάτι συγκεκριμένο. Μπορούμε να δούμε το τι θα γράψουμε για αυτή την ιστορία. Μπορεί να κάνουμε, να βρούμε και άλλους τρόπους να επεκτείνουμε τις ενδείξεις κάποιων πραγμάτων. Και βέβαια, για ελάτε κάτω εσείς, γιατρουδάκια μου, να σας βάλουμε κάτω και να σας κατηγοριοποιήσουμε τι καπνό φουμάρετε, τι θεό πιστεύετε και θα σας χειριστούμε ανάλογα με το τι θεό πιστεύετε. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Η πιθανότητα, κάνουμε κάτι, μια κλινική δοκιμή, που δεν την έχει χρηματοδοτήσει μια φαρμακευτική εταιρεία ή ότι δεν την έχει σχεδιάσει μια φαρμακευτική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και βγάζουμε αρνητικά αποτελέσματα. Με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Έχει πιθανότητες αυτό το πράγμα να δημοσιευτεί σε κάποιο καλό περιοδικό, τις ίδιες τουλάχιστον που θα είχε αν είχε θετικά ευρήματα αυτή η μελέτη. Όχι. Όσοι από εσάς έχετε περάσει τα θέματα με τη διατριβή σας και έχετε βγάλει αρνητικά αποτελέσματα, υπήρχε ακόμα και η δοξασία μέσα στις ίδιες τις σχολές, στην επιστήμη δηλαδή, στον χώρο της επιστήμης μέσα, ότι δεν έβγαλα θετικά αποτελέσματα. Είχα αρνητικά αποτελέσματα. Πού να τολμήσω να πάω. Για τολμήστε να τα δημοσιεύσετε. Όταν έρχεται η ιστορία να μάθει κανείς πώς διαβάζει τα systematic reviews και τις μεταναλύσεις, εκεί είναι το μεγάλο κουμπί της αλέξενας. Τελικά, τα στοιχεία εκείνα τα οποία δημιουργούν τη θετική διαφορά σε σχέση με εκείνες τις άλλες μελέτες που έχουν τα αρνητικά. Πόσες είναι οι μεν, πόσες είναι οι δε για να βγάλεις τους μέσους όρους και να βγάλεις εκείνα τα ωραία σχηματάκια που λέει «Α, υπερβαίνουμε, είναι στο συν ένα η όλη η ιστορία, άρα είναι υπέρ αυτού του πράγματος». Μαθηματικά, ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο σφάλμα από αυτή την ιστορία. Για το ghostwriting, το πώς μπορεί κανείς να βρει ανθρώπους να του γράψουν ό,τι θέλει, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει και το οποίο μας το έχουν προωθήσει οι εταιρείες σαν την ωραία εναλλακτική λύση, κοιτάξτε να δείτε κύριε Μητρόπουλε, δεν ήσασταν από τις πρώτες επιλογές για να συμμετέχετε ή το κέντρο σας δεν είχε τα κριτήρια για να μπορέσει να κάνει σωστά την κλινική μελέτη στην πανευρωπαϊκή, μπλα 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 μπλα, διότι ο ελληνικός ΕΟΦ ή ο Μητρόπουλος ο ίδιος ή οποιοδήποτε Μητρόπουλος δεν τα καταφέρνει. Αλλά τώρα, επειδή σας αγαπάμε πάρα πολύ σαν Μητρόπουλο εμείς, η εταιρεία που είμαστε στην Ελλάδα, κάντε μας μια αίτηση να κάνετε ένα investigators initiated trial. Σας χρηματοδοτήσουμε για αυτό το πράγμα. Και έρχεται η θλιβερή στιγμή που έρχεσαι να υπογράψεις ένα συμβόλαιο, εάν σου δώσουν αυτά τα λεφτά, σε ποιον ανήκουν τα αποτελέσματα. Μπορείς να τα δημοσιεύσεις ευθύς εξ αρχής. Για την ιστορία των στοιχείων από τις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Το Investigators Initiated Trial, τι είναι η ιδιοκτησία τα στοιχεία. Βάλτε ένα ερωτηματικό εδώ πέρα. Και βέβαια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν editor στο British Medical Journal, πιστεύω ότι ένα από τα πιο σεβαστά περιοδικά του κόσμου, με ακραίες απόψεις μερικές φορές σε μερικά πράγματα, αλλά αυτό ήθελα να πω πριν. Τουλάχιστον κουνάει λίγο τα νερά, τι είπε, ότι ουσιαστικά τα ιατρικά περιοδικά αποτελούν την επέκταση των φαρμακευτικών εταιριών. Δεν είναι τυχαίο που στο European Urology, και το παίρνω
και έχω επίγνωση ότι επιλέγω το European Urology να πω ότι κατά διαβολική σύμπτωση η διαφήμιση που θα μπει εκεί πέρα μέσα έχει άμεση σχέση με το τι άρθρα θα δημοσιευτούν. Αν πάει κανείς όμως να το κάνει αυτό το πράγμα στο JAMA, γιατί είχα την τύχη να κουβεντιάσω με μια καθηγήτρια που είναι η editor του JAMA τα τελευταία χρόνια, αυτή διώχνει τις διαφημίσεις, δεν θα διαφημίσει ποτέ την ίδια μέρα στο ίδιο τεύχος που θα δημοσιευτεί συγκεκριμένο φάρμακο, μια κλινική μελέτη να δημοσιεύσει, να δεχτεί δημοσίευση της εταιρείας που παράγει αυτό το φάρμακο. Πόσα επιστημονικά περιοδικά την κάνουν αυτή την ιστορία και δεν έχουν και στο ωραίο τους περιτύλιγμα απ' έξω τη διαφήμιση ευθύς εξ αρχής για να σε παραπέμψει μέσα κατευθείαν. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Η περίφημη ιστορία της δήλωσης της σύγκρουσης συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων στην άσκηση της κλινικής ιατρικής καθημερινά. Με πήγε το ταξιδάκι μου, μου πλήρωσε η εταιρεία ΤΑΔΕ στο Πανευρωπαϊκό. Αυτό το πράγμα με επηρέασε. Μου έδωσε ένα δωράκι στη γιορτή μου, μου έστειλε 2 μπουκάλια κρασί. Με επηρέασε. Φτάνει η νομοθεσία που είπε στην Αμερική ότι δεν μπορείς να πάρεις δώρο παραπάνω από αξίας πάνω από 100 δολάρια. Τι σε επηρεάζει, ποια είναι η τιμή του καθενός που μπορεί να σε επηρεάσει. Σαν ακαδημαϊκός όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ πιο πολύ στην ιστορία πώς επηρεάζει η οποιαδήποτε τέτοιου δραστηριότητα την έρευνα, τη διδασκαλία και τις επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. Και τελικά όταν καλούμε να δηλώσω ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, πήρα educational grant από την τάδε εταιρεία. Η άλλη εταιρεία μου έκανε travel expenses. Η άλλη εταιρεία μου είχε καλύψει επιστημονικές ανάγκες. Αν το δηλώσω αυτό το πράγμα ευθύς εξ αρχής ή στην ομιλία μου ή στο paper το οποίο θα δημοσιεύσω έτσι που έχει από κάτω, conflict of interest κλπ. Κλπ. Τελικά λούστηκα στα νερά του γάγκη, εξαγνίστηκα και είμαι ωραίος και καλός στην κοινωνία, θα με αποδώσουν ως αθώα και λευκή περιστερά. Δεν νομίζω. Η καπηλεία τώρα, το να επεκτείνει κανείς τις ενδείξεις, είναι μια άλλη ιστορία τεχνικής. Και μια άλλη ιστορία τεχνικής είναι αυτό που σας είπα, γιατρέ μου. Συγγνώμη για το γιατρουδάκια, ήταν ακριβώς το πώς αισθάνομαι ότι μας αντιμετωπίζουν όλους μας. Δεν είχε καμία σχέση προσωπική, έτσι. Αισθάνομαι την ολότητά μας, πως μας έχουν βάλει σε κάποια γραφεία μέσα και κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητρόπουλος ανήκει στους high flyers. Αυτούς οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε έναν εύκολο τρόπο και γρήγορο τρόπο και νέο τρόπο να ικανοποιήσει τον άρρωστό του. Έτσι. Και ή από την άλλη μεριά είναι συστηματικά είναι πολύ συντηρητικός. Έχετε κατηγοριοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, εκ των προτέρων, τουλάχιστον από τις σοβαρές εταιρείες που στέλνουν τους σοβαρούς ιατρικούς επισκέπτες να σας δουν. Και γι' αυτό το λόγο έχει χρησιμοποιηθεί το μάρκετινγκ προηγουμένως, η επιστήμη του μάρκετινγκ, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, όλα αυτά τα οποία μας είπατε, για να μας φτιάξουν τα κουτάκια και να πούνε ότι αυτόν θα τον χειριστώ εγώ έτσι. Θα πάω εγώ στον Αλιβιζάτο και θα του μιλήσω για πράγματα που δεν έχουν σχέση με αποδεδειμένη με EBM και με level of evidence, θα με πετάξει έξω από το γραφείο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο να τον προσεγγίσω και φαίνεται ότι τους βρίσκουν. Στην Ελλάδα τι γίνεται για την προσωπική προβολή του γιατρού, νομίζω πως σας έχω κουράσει απίστευτα. Έχουμε νομοθεσία, όπως έχουμε νόμους για τα πάντα. Και δεν τους εφαρμόζουμε, βέβαια. Έτσι. Για όλα υπάρχουν νόμοι και έχουμε και πρόσφατους νόμους για αυτή την ιστορία. Το 2005 ήταν η τελευταία μεγάλη αναμόρφωση για τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Προβλέπει τα πάντα. Και για τον τρόπο με τον οποίο εκατοντάδες συνάδελφοι, ουρολόγοι και μη, έχουν φτιάξει από τις ταμπέλες τους μέχρι τον τρόπο με τον οποίο πλημμυρίζουν τα ιατρικά και μη περιοδικά ή τα δίκιν ρομάντζο παλιού της δικιάς μου της γενιάς, περιοδικάκια ή οτιδήποτε άλλο ή στα προσωπικά του sites. Είναι παράνομοι. Είναι παράνομοι. Αν θέλει κανείς να πει, να χρησιμοποιήσει τον νόμο, είναι παράνομοι. Όπως είναι παράνομες και οι εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτή την ιστορία.
Και τελειώνω με δύο αμφισβητήσεις που πάλι από τη μεγάλη χώρα, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, είναι μεγάλη πλάκα το ότι από εκεί που έχει ξεκινήσει το πρόβλημα κατ' ουσίαν, εκεί υπάρχει και ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι δύο αντικρουόμενες απόψεις που σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτός είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος. Η ιατρική διαφήμιση, οι εταιρείες, οι τέτοιες που έχουν καταντήσει στο χάλι με το κόστος, με τούτο και τ' άλλο. Και υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει, κοιτάξτε να δείτε, η όλη ιστορία έχει σχέση ακριβώς με τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και στην δημοκρατία, για να λειτουργήσει σωστά η δημοκρατία, ακόμα και με το αθηναϊκό μοντέλο, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι η ενημέρωση κάτω από τον κανόνα του νόμου, έτσι ώστε οι αγορές να δουλεύουν, αλλά να δουλεύουν με τους αντίστοιχους κανονισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και όλα τα υπόλοιπα. Μια αρκετά ρομαντική άποψη, γιατί τελικά εμένα με έχει πείσει ακριβώς αυτή η ιστορία. Ότι ενώ η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική είναι κάτι ένα ευγενές ιδανικό, ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε σε κάτι το οποίο θα καθοδηγείται απλά και μόνο από την ιστορία της κακής χρήσης μιας καλής επιστήμης. Για να ευχαριστήσω και εσάς στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Α, οκ, ναι. Το σχολείο στις πολύ όμορφες στιγμές. Το πρωί, στο διάλειμμα, ο Διονύσης Μητρόπουλος βγαίνει και μου λέει, Εγώ φεύγω. Δεν είναι αυτό το σχολείο που ήξερα. Εγώ θέλω το σχολείο που έχασα, να μου το φέρεις πίσω. Πόσοι από εδώ πέρα είναι η πρώτη σας φορά στο σχολείο? Πρώτη. Αρκετοί. Η μισή είναι πρώτη φορά. Καλό αυτό. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το σχολείο, γιατί και μου λέει, δεν είναι, είναι, θα πάει να γίνει ηλεκτρονικό. Τα άλλα είναι όλα δομημένα στο κουτί και προγραμματισμένα. Χάνει το αυθόρμητο, χάνει τη συζήτηση, χάνει όλο αυτό το interaction, χάνει που επικοινωνούμε και είναι ένα σχολείο, όπου είμαστε μια τάξη, μια παρέα. Λοιπόν, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα που είπαμε ότι θα ψηφίζουμε μόνο ή θα απαντάμε σε ερωτήσεις και ας είναι κλειστοί οι υπολογιστές, γι' αυτό το είπα, ήταν αμέσως για να μην φύγει. Πλάκα κάνω, είμαστε τόσα χρόνια φίλοι και συμπορευτές αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτές είναι από τις πολύ ωραίες στιγμές στο σχολείο, γιατί το σχολείο πρέπει να μας δίνει μια γενικότερη εικόνα. Σκέψεις πολύ ωραίες προβληματισμού, πραγματικά. Θεωρώ ότι σε πολλά έχει δίκιο ή σε όλα απλώς θα βάλουμε και κάποιες ενστάσεις ότι άμα δεν υπήρχε το κέρδος δεν θα προχωρούσαμε. Και άμα κάνουμε μια φιλοσοφική, άμα θέλεις και κάτι που αγαπάς και πολιτική συζήτηση, δεν φταίμε ούτε εμείς, ούτε οι εταιρείες, ούτε τίποτα. Φταίει το σύστημα που διοικεί αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, το σήκωσα. Τσίμισε κατευθείαν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αφού με τσίγκλησες με αυτόν τον τρόπο, δηλώνω ευθαρσός ότι... Δηλώνω, όχι, δεν θα πω ότι είναι το τι θα ψηφίσω, γιατί δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Δηλώνω ευθαρσός, ως παλιός συνδικαλιστής της αριστεράς, καπιταλιστής. Το δηλώνω ευθαρσός. Άρα, λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το σύστημα. Καλά, όλοι εσείς την ίδια πορεία έχετε, είναι προβλέψιμο. Η προτελευταία διαφάνειά μου έδειξε ξεκάθαρα την ιστορία ότι δεν είναι το σύστημα τελικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας ατομικά και συλλογικά δουλεύουμε μέσα σε αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ απλά. Και εκείνο το θέμα της προσωπικής ηθικής ήταν το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο με τσίγκλησες με αυτά τα δεδομένα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσω μία επιστήμη, όπως όλες τις επιστήμες, αν τη χρησιμοποιήσω κακά. Ότι γιατί τελικά, και ελπίζω ότι θα μας το πείτε τώρα, έτσι, στην επόμενη φάση, είναι ότι και οι καλοί πότε θα αποκτήσουν τελικά άποψη και να τους ξέρουν. Ε? Είναι και αυτό το πράγμα. Τελικά αποδεικνύεται ότι ναι, το χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Γιατί όμως είναι κατά τεκμήριο οι κακοί εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν
έχουν την ανάγκη να προωθήσουν ψεύτικα πράγματα, με ψεύτικους τρόπους, με ψεύτικα όνειρα, έτσι, και ψεύτικα αποτελέσματα. Θέλετε να πείτε, δηλαδή... Στο μικρόφωνο, κύριε Τουλουπίδη. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, το marketing... Στο μικρόφωνο, κύριε Τουλουπίδη, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, το marketing δεν σχετίζεται με το σύστημα, είτε αυτό είναι καπιταλιστικό, είτε είναι σοσιαλιστικό και είναι μόνο ατομική ευθύνη. Απευθύνομαι τώρα σε δικαστή τη αριστερά τώρα, γι' αυτό δεν το περίμενα. Το marketing σαν στρατηγική προώθηση είναι κάτι το οποίο νομίζω πως το είχε με εκπληκτικό τρόπο χρησιμοποιήσει από το 1918 και μετά όλη η ιστορία του Ανατολικού Μπλοκ, ας το ονομάσουμε έτσι. Και πιο βίαιο τρόπο χρησιμοποίησης marketing νομίζω πως δεν υπάρχει στον... μόνο ο Γκέμπελς από την άλλη μεριά. Τώρα θα έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά... Διέβαλε στο τέλος κάτι θα μείνει. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά σαφέστατα, δεν νομίζω πως όμως μπορεί να του βάλει ταμπέλα ότι είναι απλά και μόνο πρόβλημα του καπιταλισμού η ιστορία του marketing. Γιατί μόνο εκεί πουλάει κανείς, γιατί πουλάει και ιδεολογία. Με τον ίδιο τρόπο που θα πουλήσει προϊόντα είναι να πουλήσει και ιδεολογία. Οπότε νομίζω πως είναι παντού το ίδιο. Υπάρχει τελικά καλό marketing, Χριστίνα? Σαφώς. Πες μας πώς να το κάνουμε αυτό το καλό marketing. Δηλαδή αυτό το όπλο, έτσι, να μην πηγαίνει εναντίον αθώων ανθρώπων. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ απλό αυτό. Απλό μάθημα marketing για γιατρούς. Χριστίνα, έχεις το λόγο.